Κοντά μας ο Γέροντας Χρυσόστομος από τη Μονή Σπυρίδωνος Προμηρίου του Νότιου Πηλίου. Γέροντα, ο κόσμος σχολιάζει, χωρίς να είναι ενήμερος περί του θέματος της Μονή Εξυπηρημένου. Και τι είπε ο Άγιος Παΐσιος για την υπόθεση αυτή? Κοίταξε, επειδή ο καθένας εκμεταλλεύεται το όνομα του Αγίου Παϊσίου, κάποτε είχαν πάει 5 αδελφοί και ρώτησαν τον Γέροντα ποια είναι η γνώμη του για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αν πρέπει να μνημονεύεται και να αυτό. Ο Γέροντας ήταν κουρασμένος εκείνη την ημέρα και απήντησε την επόμενη σε αυτούς τους 5 που είχαν πάει το βράδυ που ήταν κουρασμένος και του είπαν, τους είπε μάλλον εκείνος ότι εμείς λέει δεν ψηφίσαμε, δεν βγάλαμε εμείς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τι πρέπει να κάνουμε για τον Οικουμενικό Πατριάρχη? Να προσευχόμεθα γι' αυτόν να το φωτίσει το Πανάγιο Πνεύμα. Και πραγματικά αυτή είναι το νόημα του χριστιανού, να προσεύχεται να φωτίζει ο Θεός τους ανθρώπους και να ενεργούν σωστά για ωφέλεια της Ορθοδοξίας, η οποία χτυπιέται αυτή τη στιγμή από όλους. Βλέπετε κανένα άλλο δόγμα να χτυπιέται, οι μουσουλμάνοι ή ξέρω εγώ ή οπωσδήποτε άλλος, κανένας. Χτυπάνε την Ορθοδοξία. Γιατί χτυπάνε την Ορθοδοξία? Γιατί είναι ζώσα. Είμαστε αποστολική διαδοχή και ακολουθούμε τον Χριστό. Αυτό δεν τους αρέσει και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μου θυμίζει το 67 ήταν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής ο Κίσιγκερ. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος Εβραίος, ήξερε πολύ καλά την ιστορία και όλα αυτά τα οποία τι συμβαίνουν μέσα στην Ορθοδοξία και είχε πει για την Ελλάδα ότι για να χτυπήσουμε, λέει, την Ελλάδα που είναι ένα ορθόδοξο κράτος, πρέπει να κάνουμε 3 πράγματα. Να χτυπήσουμε την οικογένεια, την πίστη και την πατρίδα. Ερωτώ σήμερα, μήπως είχε δίκιο και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί ενωμένοι να παίρνουμε σωστές αποφάσεις κατόπιν προσευχής. Δεν ήρθε κανένας να κυβερνήσει ή να δικάσει τον ελληνικό ναό ή το Άγιο Όρος ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλουμε ό,τι κάνουμε το κάνουμε με προσευχή και ο Θεός θα δείξει. Γιατί εκεί που σταματάει η δική μας λογική, αρχίζει η σοφία του Θεού. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Θα πρέπει λοιπόν να ταπεινωθούμε και να γίνουμε ένθερμοι υποστηρικτές του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι σήμερα, αύριο και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα. Να σε καλά. Την ευχή σας. Την κυρία.